Οι εκκλησίες δεν κρεμίζονται. Το είπαμε και το ξαναλέμε. Και η πολύ κρεμίζεται. Δεν συμφωνώ με την άποψη τώρα να κρεμιστεί εδώ για να γίνει πάρκι. Δεν υπάρχουν άλλοι χώροι. Τώρα το Κρασάκι δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κρεμιστεί. Δεν επιτρέπει να κρεμιστεί. Είναι δυνατόν να ζητάνε τέτοιο πράγμα, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο εδώ πέρα. Όλα θα τα ισοπεδώσουμε. Είναι ένα πανέμορφο εκκλησάκι, όπως και να είναι ένα εκκλησάκι και δεν υπάρχει θέμα αισθητικής, είναι αυτός που το λέει, δεν έχει αίσθηση ούτε του χιούμορ, για πλάκα να το πούμε, να γελάσουμε. Πιστεύετε ότι πρέπει να γκρεμιστεί, σας χαλάει την αισθητική, χαλάει την αισθητική του χώρου? Αντιθέτως, τι είναι? Τι είναι? Ένας ανοιχτός χώρος στο οποίο δεν είναι γεμάτος μυκτήρια, οπότε καλό είναι να έχουμε ορατότητα. Τον έχει ανάγκη ο Πειραιάς, δηλαδή κάποιοι λένε ας πούμε ότι δεν χρειάζεται. Μα ο Πειραιάς δεν έχει ανοιχτούς χώρους, δεν χρειάζεται εδώ. Φυσικά και χρειάζεται. Η εκκλησία είναι αυτούσια, η εκκλησία, το εκκλησάκι είναι κάτι μεταγενέστερο. Το κάνανε για λόγους που δεν γνωρίζω γιατί το κάνανε, αλλά ως αιτιολογία το πάρκινγκ, υπάρχει τεράστιο πάρκινγκ υπόγειο. Και δεν είναι να χαλάσει η πλατεία για να γίνει πάρκι. Δεν θέλω να γκρεμιστεί η εκκλησία, είναι κάτι το μοναδικό. Δεν υπάρχει λόγος να χτίσουμε κι άλλο πάρκινγκ. Είναι να πει, μια χαρά ίσα-ίσα, είναι πιο ωραία σήμερα. Είναι πιο όμορφο. Το βλέπουμε, ξέρεις τη φωτογραφία σε κόσμο που καλυκεί οι τουρίστες.